Ιερουσαλήμ, Οικουμενίου και Βυσσαρίων ως Αρχιεπισκόπου Ανδρή και Συσταγών, του Αγίου Πατρόσιμου Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Αναπάντων του Μεγάλου, του Αγίου Πατρόσιμου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας και πάντων των Αγίων Ελεήσια και σώσει μας ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελίμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Καλή χρονιά. Ποιος θα πάει να πάρει την άγρια. Καλησπέρα σε όλους σας. Εκ μέρους του ΔΣ, του Πολιτικού Κόμμα Συλλόγου, θα θέλαμε και εμείς με τη σειρά μας να ευχηθούμε το 2016 να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη και ευτυχία. Ευχές συνηθισμένες, ουσιαστικές όμως και σημαντικές για όλους μας. Μετά τις διακοπές, τις χριστουγεννιάτικες, ξεκίνησαν πάλι τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου, τα οποία ο χορεδάσκαλός μας ο κύριος Ηλίας Ζαχαράκης τα προετοιμάζει για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου μας που θα γίνει περίπου τέλος Φεβρουαρίου, φυσικά θα βγουν ανακοινώσεις. Το μόνο που θέλουμε από εσάς είναι φυσικά τη στήριξή σας, τη συμμετοχή σας, τη συμπαράστασή σας και την καλή σας διάθεση. Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα μοιραστούν τα φυλάδια αυτά στα παιδιά, να συμπληρώσετε τα ονόματά τους. Και η συνδρομή είναι 20 ευρώ ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών που συμμετέχουν στα χορευτικά τμήματα. Τα λεφτά μπορείτε να τα δίνετε και στον Ηλία, όταν είναι στο συλλόγο θα κόβει τις αποδείξεις και θα τη δίνει στον κάθε γονιό. Στο φλουρί τώρα, το φλουρί μάλλον αντιστοιχεί ένα τάμπλετ, το οποίο θα κερδίσει ένα από τα παιδιά, ποιο θέλει τυχερό φέτος να κερδίσει το φλουρί. Θα θέλαμε επίσης να σας ξαναθυμίσουμε ότι συνεχίζουμε να μαζεύουμε πλαστικά καπάκια, τα βλέπετε εκεί, τόσο εδώ όσο και, και στην εκκλησία ο Πάτερ τα μαζεύει και τα φέρνει. Είχαμε βάλει σαν στόχο από την αρχή της χρονιάς να μαζέψουμε ένα σημαντικό ποσό, ένα σημαντικό αριθμό. Το βασικότερο είναι να μαζέψουμε γύρω στους 3 τόνους πλαστικά καπάκια, να δώσουμε έτσι τη δυνατότητα σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες που πραγματικά δεν μπορούν να αγοράσουν ένα ηλεκτρονικό, ένα αυτόματο αμαξίδιο, να μπορέσουμε εμείς σαν πυργετός με την καλή μας θέληση να δείξουμε την ανθρωπιά μας, να τα παραδώσουμε και έτσι να δώσουμε ένα χαμόγελο σε παιδιά που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και κάτι άλλο και κάτι τελευταίο μάλλον από όλα αυτά που έχουμε πει, καλωσορίσατε κύριε Δήμαρχε. Είχαμε πει στην αρχή της χρονιάς ότι το παλιό δημοτικό σχολείο έχει σταματήσει να λειτουργεί σαν διδακτήριο, σαν δημοτικό, σαν σχολείο. Δεν έχει σταματήσει όμως να υπάρχει σαν ζωντανό σημείο αναφοράς. Εμείς θέλουμε να το κρατήσουμε πραγματικά ζωντανό το σημείο αναφοράς αυτό του πυργετού. Μετά λοιπόν από πολλές συναντήσεις, από πολλές συζητήσεις με τον Δήμαρχο, με τη βοήθεια των τοπικών συμβούλων, με τη βοήθεια των τοπικών φορέων, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ, μιλήσαμε πάρα πολύ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή την εβδομάδα ο Δήμαρχος θα υπογράψει τελικά το χαρτί για να μας δώσει να παραχωρηθεί το κτίριό μας. Θέλουμε να μείνει το σημείο αναφοράς του πυργετού. Όνειρο όλων μας είναι να κάνουμε ένα μουσείο, να κάνουμε μια αίθουσα καπή, να κάνουμε τα μαγειρία, κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, μαγειρεύουμε πάρα πολύ στον πυργετό. Είναι ωραία πράγματα λοιπόν να βρεθούν εκεί, να ζωντανεύσει πάλι η πλατεία με τα χαμόγελα των παιδιών, να αφήσουμε πίσω ένα έργο, να γνωρίσουν την παράδοση, τα ήθη τα έθιμα τα παιδιά μας, να τα θυμόμαστε κι εμείς. Βέβαια πολλοί και πολλές από εμάς στην ηλικία μου λένε ένα δίκο ευγυρία, γιατί κάποια στιγμή δεν θα έχουμε παιδιά να μας κοιτάνε, θα φύγουμε. Δεν ξέρω αν μας βοηθήσει ο Δήμαρχος, ο κύριος Δήμαρχος, να το κάνουμε και αυτό. Κύριε Δήμαρχε. Αυτά ήθελα να πω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε πάντα δίπλα μας, μας στηρίζετε, σας περιμένουμε και στο χορό μας. Να δουλέψουμε όλοι μαζί λοιπόν να φτιάξουμε κάτι καλό, να αφήσουμε έργο πίσω, να θυμούνται τα παιδιά μας, να γνωρίσουν την παράδοσή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κόψουμε τώρα την πίτα τα κομμάτια, θα πάρουν τα παιδιά πρώτα και μετά οι γονείς. Και ένα δράκι, ο κύριος Δήμαρχος παρακαλώ. Δήμαρχε, έπεις την περίπτωση, Με περιμένετε για το πείτε. Καλή χρονιά.
αυτό σημείο πάρισα λίγο έπρεπε την κόρη μου σαν μια υποχρέωση. Νομίζω πως ό,τι για να σας πω αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι προφανώς το θέμα του σχολείου, όλα τα υπόλοιπα τα έχετε ακούσει. Παρ' όλα αυτά να πω ότι ερχόμενος είδα πως πλέον κανείς δεν τόλμησε να ξαναπηδάξει το παρκάκι, το οποίο γίνεται σιγά σιγά όλο και καλύτερο με τη δική σας αγάπη και τη μικρή ειδική μας βοήθεια και προφανώς έχουμε κάνει να κάνουμε. Το σχολείο προφανώς δικό σας είναι και σας ανήκει, δεν είπε κανείς ποτέ ότι δεν θα το πάρετε και απλά νομίζω πως είναι θέμα διαδικαστικό να παρθούν οι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και να σας παραχωρηθεί. Ποτέ δεν είχαμε στο μυαλό μας να κάνουμε κάτι άλλο αρκεί να αξιοποιηθεί, γιατί έχουμε δει κακές χρήσεις δημοτικών κτηρίων και είμαι βέβαιος πως εσείς δεν θα ανήκετε στην κατηγορία αυτή, γιατί είστε τόσο δραστήριοι και ενεργοί που έχετε αποδείξει πως συνέχεια κάνετε καινούργια πράγματα. Το σχολείο σας ανήκει ούτως ή άλλως το διαδικαστικό, θα το λύσουμε αυτό το διάστημα όταν υπάρχουν οι αποφάσεις. Και ελπίζω του χρόνου η κοπή της πίτας θα γίνει εκεί και όχι εδώ. Και εμείς αυτό ελπίζουμε. Να είστε καλά. Μπράβο, από εδώ, να ξεκινήσουμε με τα παιδάκια λίγο. Έτσι, μπράβο.